Τώρα γράψατε ένα βιβλίο για τους βλάχους. Για τους βλάχους, ιδίως που είναι τις ερωτήσεις έτσι που είναι περίπου. Ναι. Τι είναι κατά τη γνώμη σας οι βλάχοι, ένα γενικό χαρακτηρισμό. Από ποια πλευρά πρώτα. Από ποια πλευρά κρίνετε εσείς. Ως ομάδα. Ως ομάδα, ναι. Ως ομάδα. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια δήλωση ομάδα, κυρίως δήλωση, η οποία μιλάει τα βλάχικα και τα ελληνικά. Δεν είναι όμως πάντα γρήγορη δήλωση, μπορεί να είναι και τρίγλωση. Γιατί κάποιες ομάδες από αυτήν ήταν αλβανικά. Αρβανίτικα, ιδίως στην Αλβανία. Ναι. Και πιο παλιά πρέπει να είναι και τουρκικά. Από ό,τι ξέρω, γιατί στο κεφαλό μου, ο γραμματέας, όταν αντέγραψε τα βιβλία, ήξερε τουρκικά. Έτσι. Αναγκαστικά ήξερε τουρκικά. Αναγκαστικά, αλλά τότε παλιά πριν τις προδοσίες πρέπει να είναι και Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι Έλληνες τουλάχιστον ήταν στη. Είχαν αξιώματα, δηλαδή κοινοτάρχες, μουφτάριδες, να τους πούμε έτσι, δήμαρχοι. Στην Πογονιανή που ήταν τότε. Πάντως, ναι, αλλά κυρίως ας πούμε είναι δήλωση με βασική την βλάχικη και την ελληνική γλώσσα. Και κυρίως. Ναι. Πάντως η χειρότερη βρισιά για βλάχο είναι τον πίστο. Τους βλάχους ναι, γιατί ο Τούρκος σημαίνει και μουσουλμάνος, ας πούμε. Κυρίως, δηλαδή την περίοδο εκείνη, επειδή είχε επικρατηθεί αρχή το Μιλιέτ. Ναι. Όχι το Μιλιέτ με την έννοια τη βλάχη που σημαίνει γένος. Το γένος. Όμως η Μιλιέτ με την έννοια του έθνους, η οποία προέρχεται από τα τουρκικά, δηλαδή αραβικά, τα τουρκικά πασικά. Και σημαίνει τη θρησκευτική ομάδα. Οπότε όταν έλεγε Τούρκο, εννοούσε μουσουλμάνο. Όταν έλεγε Έλληνα ή Γκρέκ, Έλληνα, α πούμε, εννοούσε χριστιανό. Τούρκοι πάντω σε όλη την Βαλκανική λέγονται μουσουλμάνοι. Και στη Σερβία δεν ξέρω. Αλλά εθνοτικά, για να μπούμε τώρα στο κυρίω θέμα, εθνοτικά όλοι αυτοί που εμεί λέμε Τούρκου δεν είναι Τούρκοι. Δεν είναι. Είναι καλύτερα λένε Οθωμανοί, αλλά Οθωμανοί ήταν και οι Έλληνε, α πούμε, γιατί είσαι Οθωμανικό κράτο. Μουσουλμάνου ή Μαμεθανού. Ναι. Κανένα λέμε Τούρκου. Γιατί ας πούμε στην Πελοπόννησο που εγώ δούμε τώρα, εντάξει, πήγαν εξεταμισμοί. Πάρα πολλοί από αυτούς τους μουσουλμάνους ήταν αλβανικής καταγωγής. Ναι, ήταν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Κυρίως Τούρκοι, Τούρκοι, εθνοτικά Τούρκοι, το Κομογκόλι, να πούμε έτσι. Βέβαια έχουν τη φυσική ανθρωπολογία γιατί ήδη είχαν αλλοιωθεί πάρα πολύ στην Ευρασία, αλλά με τη γλώσσα υπήρχαν κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα. Ίσως και κάποιοι ελάχιστοι αξιωματούχοι, Πασάδες και άλλοι σε μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Τρίπολη κτλ. Αλλά αυτό είναι προς αναζήτηση. Έρευνα. Δεν ξέρω δηλαδή. Εγώ πάντως θα ήμουν πολύ επιφυλακτικό να χρησιμοποιώ πάντα την έννοια Τούρκος. Ναι. Μάλιστα. Διότι υποδηλώνει η εθνοτική ομάδα ενώ δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Εννοούμε μουσουλμάνο. Ήμουν αμεθανό. Ήμουν αμεθανό. Ποια είναι η καταγωγή των βλάχων, κύριε Καρδίδα. Είναι αυτόχθονε ή δημιούργημα στη δύνη τη Βαλκανική στο πέρασμα των αιώνων. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο θέμα το οποίο απασχολεί με τους επιστήμονες. Και το οποίο είναι και επιστημονικό, είναι και πολιτικό. Γιατί όταν μιλάμε για ομάδες, ιδιαίτερα εθνοτικές ομάδες, αυτό επεκτείνεται ας πούμε και στην πολιτική. Διότι όταν ας πούμε διεκδικήσει μια ομάδα ή εθνική, διαφοροποιημένη ή εθνοτική, αμέσως πάει σε θέματα μειονοτικά. Μειονοτικά, το πούμε έτσι. Επομένως το θέμα της καταγωγής, το οποίο όμως συνδέεται με τη γλώσσα κατά κάποιο τρόπο ή με την φυσική ή την πολιτισμική, ας πούμε, πλευρά της ομάδας αυτής. Δεν είναι δηλαδή πάντα, θα λέγαμε, ένα θέμα μονογλωσσικό. Μονογλωσσικό. Δηλαδή, μιλάνε μια γλώσσα, επομένως ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από ό,τι έχω γράψει στην εισαγωγή του βιβλίου, η οποία είναι πολύ συνοπτική, υπάρχουν τρεις τέσσερις θεωρίες. Πρώτον, ας πούμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση, δεν θα έλεγα πάλι ρωμαϊκή. Η Ρωμαϊκή ήταν μια μικρή ομάδα. Λατινική, λατινογενής, η γλώσσα επεκτάθηκε στο Λάτιο, μιλάγανε και άλλες γλώσσες στην Ιταλία, που μπορεί να ήταν συγγενικές με τη λατινική, υπήρχαν όμως και ασιατικές γλώσσες όπως η τουρκική και άλλες. Επομένως, ενδεχομένως η μία θεωρία είναι ότι κάποιες εγκαταστάσεις της ρωμαϊκής μηχανικής, οι ρωμαϊκές με τα εισαγωγικά μέσα. Πάλι το ίδιο. Έτσι. Μάλιστα. Βέβαια γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κολόνια. Άλλωστε η περιοχή εκεί πέρα λέγεται Πολόνια. Κολόνια. Γιατί όταν ας πούμε, οι Ρωμαίοι επέτειναν το κράτος τους, κάνουν την αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή, πριν δοθεί ο τίτλος του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους κυκλικούς, που έγινε την Καρακάλα πολύ μετά, επάντρωναν αυτές τις εγκαταστάσεις με ενδεχομένως Ιταλούς περισσότερο. Τους είχαν περισσότερο εμπιστοσύνη. Σε αυτούς που αρχικά είχαν επεκτείνει την έννοια του πολίτη στην Ιταλία. Ενδεχομένως είναι μια θεωρία αυτή. Και θα σας πω και τι δική μου τοποθέτηση πάνω στο πράγμα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε ενδεχομένως ας πούμε βλάχοι οι οποίοι είναι λατινογενείς. Δεν είναι ρωμαϊκή γλώσσα. Είναι λατινογενείς. Λατινογενείς καθαρή. Ναι. Λατινογενείς με την έννοια όπως είναι τα ισπανικά, όπως είναι τα γαλλικά, όπως είναι τα ρουμάνικα, όπως είναι τα δαλματικά.
Μάλιστα. Τα γαλλικά, αυτές οι γλώσσες. Οι άλλες θεωρίες, κύριε καθηγητά. Ναι, οι άλλες είναι ότι κάποιοι Έλληνες, Γκρέκους, α πούμε, του εξωτερικού, είχαν μπει σε ρωμαϊκές λεγόνες και μάθαν τα λατινικά. Αυτό που στη γλώσσα. Ένα άλλο πάλι, μια άλλη θεωρία, η οποία περισσότερο έτσι έολη θα έλεγα, ότι ήταν, υπήρχε ένα υπόστρωμα το οποίο ήταν θρακικό και φιλικό. Μάλιστα. Η επικρατήσα θεωρία είναι ότι αυτό το υπόστρωμα δεν ήταν, ότι το θρακικό φιλικό ήταν ελληνικό. Γιατί ήδη είχε επικρατήσει, είχε εξυγνιστεί όλη αυτή η περιοχή νοτίως η γραμμή Γύρεσεκ. Ναι. Είναι δηλαδή η γραμμή που μιλάγα λατινικά και η γραμμή που μιλάγα ελληνικά. Η δική μου τοποθέτηση είναι. Εάν ας πούμε είχαν γίνει μελελιώνες ελληνικές που είχαν πάει κάπου αλλού, γιατί μιλάμε τώρα για μετακίνηση πληθυσμών στρατιωτικών μονάδων και εγκαταστάσεις κολόνια σε πολλές περιοχές και της Βαλκανικής αλλά και της Μικράς Ασίας και της Μεσοποταμίας. Ας πούμε να πείσουν κολόνια στον πόντο. Ναι. Έχουν ονομασία κολόνια, χωριό. Περιοχή μάλλον. Είχαμε σύγχρονο δίπλα, η οποία θεωρηθήκαν πολύ νωρίς, κολόνια. Τότε θα πρέπει ας πούμε να μην υπήρχε μια νέα μορφή της γλώσσας αυτής, της γλάχικης. Ναι. Υπάρχει όμως. Είναι όμως η μία η μορφή της. Ναι. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά διαφέρει από τις άλλες λατινογενείς γλώσσες της Βαλκανικής. Και κυρίως η γραμματική. Ναι, εκεί διαφέρει, δεν καταλαβαίνει τίποτα κανείς από εμάς, τους βλάχους. Όχι, ναι, να πούμε τώρα. Η γλώσσα, τα βλάχικα αυτά, τα αρωμουνικά, να τα πούμε έτσι. Αρμάνια. Ναι. Με τη γλώσσα την αρωμουνική, όπως λένε, είναι ημνολογισμός, δεν μιλιόταν σε όλη τη Βαλκανική πρώτα. Ας πούμε η δαλματική είναι τελείως διαφορετική. Είναι μεν λατινογενής, ρωμανική γλώσσα όπως λένε, δηλαδή προέρχεται από την Ιταλία, αλλά είναι διαφορετική γλώσσα, έχει εξαφανιστεί αυτή. Δηλαδή από τον προπερασμένο αιώνα πήγε ένας Ιταλός και κατέγραψε το λεξιλόγιο ευτυχώς, αλλά η γλώσσα αυτή διαφέρει από τα βλάχικα. Αυτά που λένε βλάχικα. Έτσι. Είναι διαφορά των δύο ιδιωμάτων τη βλάχικη, στο βόρειο και το νότιο. Όχι, δεν είναι βλάχικη. Δεν είναι βλάχικη αυτή. Είναι λάθος να του λέμε αυτού βλάχου. Αυτού του λένε μαυρόβλαχου συνήθω. Μαυρόβλαχου. Ναι. Επειδή φοράγανε μαύρε φορεσιέ. Αλλά η γλώσσα που μιλάνε, έχει γράψει ο Αντώνης Μπουσμπίκος, που είναι καλός γλωσσολόγος και βλάχικης καταγωγής, ότι ενδεχομένως η αρωμονική διαμορφώθηκε από την κάτω Ιταλία, μέσα Ιταλία και από τη βόρεια Ιταλία η δαλματική. Αυτό το οποίο διαπιστώνω, συνεχώς να είμαι γλωσσολόγος, αλλά επειδή έχω εντρυφήσει σε αυτά τα πράγματα εθνολογικού χαρακτήρα, είναι ότι η δαλματική έχει περισσότερα κέλτικα στοιχεία. Κέλτικα. Περισσότερα. Δηλαδή, αυτές οι λέξεις οι οποίες είναι περισσότερο θα λέγαμε στρέφονται απόψεως τυπολογίας ή ισογλωσίας ας πούμε προς τη Βόρεια Ιταλία έχουν μπει και στην βλάχικη. Mm-hmm. Κυρίως η αρβατοβλάχικη. Μέσω όμως της αρβανικής. Σίγουρα επειδή μιλώ τη γλώσσα κύριε καθηγητά, τα αρβατοβλάχικα έχουν πολλά ιταλικά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουν γλώσσα για να κρίνω. Διότι ήδη στην Ιταλία έχει ενοποίηση η Ιταλία με το Γαριβάλδι και του άλλου εκεί. Πριν γίνει αυτή η ενοποίηση, μιλάγανε πολλές διαλέκτους. Έχω την εντύπωση ότι ισχύει και σήμερα. Ναι, αλλά η Ιταλική γλώσσα είναι μια ξεχωριστή γλώσσα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν πάτε εσείς στην Ιταλία, όπως και εγώ, θα αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Εγώ Γκρέκος, εσείς βλάχος, ας πούμε, να το πούμε έτσι για ρεμέ, θα έχετε το ίδιο πρόβλημα και πολιτισμικά και γλωσσικά με τους Ιταλούς. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιες λέξεις μπορεί να τις βρείτε, τον Μπόρνα, ξέρω κτλ. Αλλά δεν θα καταλάβουν. Νομίζετε. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα λεξιλόγιο σου τώρα και να πεις ότι εγώ λέω τη λέξη. Τι να πω τώρα. Το τρώω, το οποίο αυτό το λέμε τελείως για ματζάρε. Ματζάρε. Δεν είναι ματζάρε σου με στα βλάχια, είναι και μακάρε. Μέκο. Ναι. Είναι μέκο και μακάρε είναι το φαγητό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να συνοηθεί άνετα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Κύριε καθηγητά, ποια είναι κατά τη γνώμη σας... Δεν ξέρω το θέμα αυτό, να μείνουμε ακόμα λίγο εδώ, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Επομένως, υπάρχουν και άλλες διάλεκτες. Γιατί κάποιοι έχετε κάνει την ερώτηση αν είναι διάλεκτος ή γλώσσα. Ναι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η βλάχικη αυτή χωρίς η αρωμούνικη, μιλάμε για τον Νότο, χωρίς και σε διαλέκτος. Ναι. Έτσι. Ναι. Επομένως, να μιλάμε για διάλεκτο για ένα γλωσσικό σύστημα το οποίο χωρίζεται σε άλλες ομιλίες, ας πούμε, το πιο μιλαδιές να τις πούμε έτσι, δεν στέκει και πολύ, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, το ερώτημα είναι, θα ήταν, ας πούμε, τι σχέση έχουμε με τα ρωμαϊκά, ας πούμε, ή ξέρω εγώ με τα δαλματικά, ότι είναι λατινογενής. Εδώ έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα με τα ρωμαϊκά. Και αυτό έχει σχέση και με την καταγωγή. Εγώ δεν θα μπω, ας πούμε,
αν ήρθαν να κατέβηκαν από το βορρά ή αν έβηκαν από το νότο, γιατί αυτό είναι μημένο. Οι Ρουμάνοι γι' αυτό δεν μιλάνε πια. Η θεωρία του Ρέσλερ, του αυστριακού ιστορικού, που λέει ότι οι Ρωμούνοι διαμορφώθηκαν ως ομάδα εθνοτική, δεν ξέρω πώς θέλει να την πούμε, στο νότιο, ότι ως ο Δουνάβιος, ισχύει απόλυτα. Γιατί? Πώς μπορούν να εξηγηθούν στην ρουμανική γλώσσα μέσα αλβανικές λέξεις, ελληνικές λέξεις, ελληνικοί βιωματισμοί? Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Βέβαια λένε αυτοί ότι υπήρχε ένα υπόστρωμα σε όλη την Βαλκανική. Δεν έχει. Ναι, διότι οι αλβανικές λέξεις που υπάρχουν στην ρουμανική είναι τοσκικές, που είναι στο νότο. Και έχουν ακόμα και τον τοσκικό ροτακισμό, ο οποίος χάνεται μετά τον 7ο αιώνα. Δηλαδή, επομένως, η θεωρία αυτή, δεν ξέρω αν είδατε και την βιβλιογραφία και τις εισαγωγές, έχω και μια ιστοσελίδα των Βλάχ. Την ανοίξατε μήπως να τη δείτε? Ανοίξτε τη. Αυτό είναι ένα υπόγραφο άρθρο, αλλά πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Υποψιάζομαι ότι είναι από Ούγγρους, οι οποίοι υποστηρίζουν τη θεωρία ότι οι Ρουμάνοι, να πούμε, φύγανε από τον Νότο, νοτίο του Δουνάβιος, και φτάσανε στη Ρουμανία, στη Δακία, να πούμε έτσι, μετά τον 10ο-11ο αιώνα. Επομένως είναι μεταγενέστερη από τους Ούγγρους, επειδή υπάρχει εκεί πέρα κάποια διαμάχη για Τρανσυλβανία και τέτοια. Η θεωρία αυτή είναι μέρος. Ο Ρέσελ λέει ότι έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή η μετακίνηση των πληθυσμών αυτών. Τώρα, εάν ας πούμε πραγματικά η Βλάχικη προέρχεται από τη Ρουμάνικη, υπάρχει συνάφεια. Υπάρχει δηλαδή, ίσως είναι δύο γλώσσες, η διάλεκτη μιας ενιαίας γλώσσας. Θα πρέπει να έχει πολλές ουγγρικές λέξεις, πολλές δακικές, όσες τουλάχιστον γνωρίζουμε, και να έχει και ένα αριθμό σλαβικών λέξεων της δυτικής σλαβικής. Μάλιστα. Δεν ισχύει αυτό. Περαντίας έχει αλβανικές λέξεις και ελληνικές. Ναι, αυτό είναι το. Κανείς δεν μπορεί να το αφημιτήσει. Η ερμηνεία που μπορεί να δώσει είναι μόνο διαφορετική. Αλλά ότι υπάρχουν αυτό και οι Ρουμάνοι, ας πούμε, οι γλωσσολόγοι και οι ιστορικοί έχουν επισημάνει, δείτε σε υπογραφία, στην εισαγωγή εκεί πέρα, ιδιωματισμούς ελληνικούς και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα τι σχέση με την καταγωγή αυτή. Έτσι. Η θεωρία ότι η ομάδα αυτή, οι Ρωμούνοι, διαμορφώθηκαν ως ομάδα εθνοτική, δεν ξέρω πώς να την πούμε, στον νοτιό Σουδράβιος, δεν μπορεί να αντικρουστεί, ας πούμε, επιστημονικά. Ισχύει ότι αυτό έχει συμβεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη κατόπιν ότι η Ρουμανία δεν υπολογίζει τη Βαλκάνια. Η Ρουμανία θεωρείται χώρα της Νοτιοπικής Ευρώπης. Ήδη οι Ρουμάνοι δεν το δέχονται την Ευρωπαϊκή. Θεωρούν ότι είναι κέντρο Ευρωπαϊκή. Πολιτισμικά όμως είναι. Γιατί έχουν γίνει ανθρωπολογικές μελέτες και έχουν δει ότι οι Ρουμάνοι πολύ μεγαλύτεροι. Δεν ήξερα αυτή η Γαλανή, όπως είναι, ας πούμε, η Σλάβη ή και κάποια Ρουμανή. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό όσον αφορά τώρα τις ομάδες. Εδώ πάνω σε αυτό μπορούν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις και να σας πω και τις απόψεις με την ερώτηση. Κάπου έχετε γράψει εδώ πώς γράφουν οι διάφοροι και τι λένε. Πρώτα απ' όλα η κριτική πρέπει να βλέπει κανείς και τα φόντα αυτών που γράφουν. Γνωρίζουν καλά τις γλώσσες, είναι συναισθηματικό αυτό που γράφουν, είναι πολιτικό, έχει πολιτική χρειά. Οι γνώσεις τους επαρκούν, ας πούμε, για να εξηγήσουν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας και από τις έρευνές σας η αντίληψη των Βλάχων της Ελλάδας σήμερα σχετικά με την καταγωγή τους, τη γλώσσα τους και τη φυλετική τους ομάδα? Εγώ έχω δουλέψει με αρβανιτόβλακους κυρίως, που δεν τους αρέσει και όλος, έτσι. Καθόλου κύριε καθηγητά, επειδή είμαι και εγώ αρβανιτόβλακος. Είχα γεννηθεί ένα θέμα μάλιστα και κάποια στιγμή θα δημοσιευτούν τα δικά μου ημερολόγια της επιτόπιας έρευνας, όχι τώρα γιατί βγάζουν πλέον άλλα που προηγούνται. Δεν τους άρεσε καθόλου όλους, λένε είμαστε Βλάχοι της Ελλάδας, δεν είμαστε Αλβανοί κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι αρβανιτόβλακος, απλώς επειδή μιλάγανε και τα αλβανικά ή τα αρβανίτικα. Εν πάση περιπτώσει, για πάνω να μεταφέρετε την ερώτηση. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας και από τις έρευνές σας η αντίληψη των Βλάχων της Ελλάδος σχετικά με την καταγωγή τους, τη γλώσσα και τη φιλετική ομάδα? Θα διομοντάρετε λίγα και αυτό που θα έτσι, κάπως το φτιάξετε. Επειδή κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Καμία. Εγώ θα σας πω τώρα πώς το είδα. Με τους Βλάχους, τους Αρβανιτόβλακους, ξέρω πολύ καλά. Έχω ζήσει εκεί 7 χρόνια, ας πούμε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω σχέση με τους Βλάχους των Σερών και φιλικές με τις Βέλγες. Οι οποίοι των Σερών και των Βέλγες διαφέρουν οι απόψεις τους, ας πούμε. Οι Αρβανιτόβλακοι, ας πούμε, του Κεφαλόπουλου, σε μεγάλο ποσοστό έχουν απόλυτα ελληνική εθνική συνείδηση. Έχουν γίνει κάποια επεισόδια που παίρνουν κάποιους. Γνωρίζει. Που τσακώθηκε με τον Κουτσουμπίνα, ο οποίος σημειωτέων έχει Βλάχικο όνομα.
Γκρέκος μεν, ο οποίος είχε γράψει ότι είχε γράψει μικρές πολιτείες του Ονείου, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ότι είχαν κατέβει από τον 10ο αιώνα κάποια ιστορική Βυζαντινή, η οποία όμως δεν είναι και πολύ σαφής. Ότι έχουμε μια μετακίνηση από την κεντρική Βαλκανική, την περίπτωση της Ελληνοφωνίας και Βυζαντινής περιοχής, ας πούμε, προς τα κάτω, αυτό είναι γεγονός. Αλλά ότι ήρθε και πιο πάνω αυτό δεν έχει. Μιλάω τώρα για τους της Ελλάδας. Στην Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει από την βιβλιογραφία μου στην Αλβανία, προσπαθούν να τους αλλοιώσουν την συνείδηση για την εθνοτική, να τους παρουσιάσουν. Εντάξει, δεν δηλώνουν οι Έλληνες καθόλου. Όχι οι ίδιοι. Όταν τους δεν δηλώνουν ούτε Αλβανοί, κύριε. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μικρές ομάδες αυτές. Αυτό το συζητήσαμε και με τον Πάβη προχθές. Αυτός βέβαια διαφωνεί σε σχέση με τους Μπουλιάρους. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που ελάχουν, οι οποίοι μιλάνε περισσότερο αλβανικά στην Αλβανία. Είναι Μπουλιάροι. Είναι ένα με ενδιαφέρει να κάνω μια μελέτη κάποια στιγμή να πάω στην Αλβανία να δω. Ήταν στην Τσαρτσόβα, στην Πρεμετή, στην Κουμπιάρα ή είναι σε κάποια χωριά. Οι οποίοι μιλάνε περισσότερο αλβανικά, αλλά δεν είναι, τόσο, δεν είναι ομάδα κοινοτρόφη αυτή. Ενώ το χαριστικό των Βλάχων κυρίω είναι ότι, πέρα από τη δημοσία να πούμε, είναι ότι είναι μηνομάδε κοινοτρόφη. Και η Τσόβα έχει περισσότερο και τεχνίτε και έμποροι. Έτσι, αυτή είναι το χαριστικό, α πούμε. Αλλά το ότι κάποιο είναι ομάδα κοινοτρόφη δεν σημαίνει ότι είναι και Βλάχο, γιατί και Σαρακατσάνη είναι και άλλε ομάδε. Γκρεκοφόνων, να πούμε, ελληνοφόνων είναι και αρβανίτες, ας πούμε. Τώρα, πλάχη των Σερών, πρώτα απ' όλα να πούμε πώς εγκαταστάθηκαν εκεί. Γνωρίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις στις Σέρες και στην Βέρεια και συγγενικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έγιναν όταν άρχισε η μεγάλη διωγμή του Αλή Πασά. Και ακόμα νωρίτερα. Και ακόμα νωρίτερα. Οι πλάχη των Σερών, από ό,τι είδα και παρεμφτά, έχουν γενικότατη συνείδηση. Στη Βέρεια υπάρχει η ελληνική συνείδηση με την έννοια όμως ότι εμείς αποτελούμε και μια ιδιαίτερη ομάδα, μια εθνοτική ομάδα χωριστή. Υπάρχει αυτό και μάλιστα διδάσκουν και τα βλάκια και καλά κάνουν για την άποψή μου. Όμως, εδώ, κανένας από αυτούς, εγώ δεν έχω δει κανένα βλάχο, ακόμα και αυτούς που τους λένε ρουμανίζοντας για μένα λάθος, κανείς δεν υποστηρίζει, ακόμα και βλάχος, ότι έχουν έρθει από την Ρουμανία. Δηλαδή, μπορεί να το δουν αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, και ο Παδιώτης και άλλος μιλάει για απόστρωμα φραγκοϊλυρικό, ας πούμε, φρυγοϊλυρικό ή θρακοϊλυρικό και δεν ξέρω τι. Και ο Λιάκος ακόμα. Ή ελληνικό. Αυτό μπορεί να το συζητήσουμε κατά μια σειρά, γιατί γνωρίζω ότι εγώ είμαι βαλκανολόγος καλός, ας πούμε, δεν είμαι ρουμανιστής. Ξέρω πάρα πολύ καλά και ήδη δουλεύω και στον Κάφκασο τώρα για να κάνω κάποιες συγκρίσεις. Στη Βέρεια κάπως διαφοροποιείται. Γι' αυτό και όταν έγινε η συνέντευξη για τη γυναίκα, δεν πήγαινα πολύ. Ούτε που μπορούσα να μιλήσω κάποια άλλη. Πήγα όμως εγώ με τη Σακοράφη. Τη Σακοράφη έχει τουλάχιστον κατηγορία. Ναι. Τουλάχιστον η μητέρα της και ο πατέρας νομίζω είναι. Λέω δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς ήρθαμε εδώ. Είδα πως θέλω να έχω μια εικόνα των πραγμάτων. Μας χαιρέτησε τα παιδάκια με τραγουδάκια βλάχικα. Είναι ο Γεωργίου που τους μαθαίνει τα βλάχικα. Και καλώς κάνει, ας πούμε, μια γλώσσα να διατηρηθεί. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν με ενδιαφέρει με ένα διεκτήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πολιτισμικό στοιχείο πρέπει να διατηρείται. Γιατί να χαθεί, ας πούμε. Είτε είναι γλώσσα είτε είναι έθιμα, ας πούμε. Θα πει τώρα γιατί δεν διατηρήθηκαν οι ελληνικέ διάλεκτοι. Ξέρω εγώ, ναι, ποντιακοί πόντι γράφουν και τον Αστερίξ, α πούμε, και τα κόμιξα βλάχα στα ποντιακά που είναι ο λόγο, α πούμε. Γιατί διατηρήθηκε η μανιάτικη διάλεκτο. Τώρα αυτά είναι και ιστορικά που δεν μπορεί κανεί να τα έλεξει εύκολα, α πούμε. Θα επιμείνω σε αυτό το σημείο για την ταυτότητα, την εθνική ή τη συνείδηση των βλάχων, διότι έχω ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό είναι επιστήμονα, τον Κάλι τον Θόδωρο, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει. Έχει διαβάσει το βιβλίο. Η συνέδεση του. Ναι, ταυτότητα των βλάχων. Αλλά έχει γράψει αυτό ένα δακτορικό που λέγεται Ιντεκτιτέτα, α πούμε, δηλαδή για την ταυτότητα των βλάχων. Ο οποίο βέβαια, άσχετα το ότι πρεσβεύει, α πούμε, σε ένα αυτό, γράφει ότι οι βλάχοι έχουν ελληνικότατη συνείδηση και δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε με την έννοια ότι μιλάνε μια γλώσσα και θα μπορούσαν να αποτελούν μια τελείω διαφορετική ομάδα. Μιλάει καθαρά, κύριε καθηγητά, για ξεχωριστή εθνότητα. Αυτό μιλάει για εθνότητα. Οι βλάχοι όμως δεν μιλάνε. Οι βλάχοι όμως δεν μιλάνε. Αυτό είναι γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ τον όρο εθνοτική ομάδα, οι βλάχοι αντιδρούν. Δεν είμαστε εθνοτική ομάδα. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα καθαρά εθνολογικό θέμα. Μήπως και καθηγητά, να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση που λέει ότι ορισμένοι ερευνητές χαρακτηρίζουν τους βλάχους ως χαϊμαλαιώντες των Βαλκανίων. Δηλαδή ότι δηλώνουν σε χαϊμαλαιώντες. Προσαρμόζονται στην περιοχή, τη εθνοτική περιοχή και λένε ότι εμείς είμαστε αυτό. Είμαστε Γιουγκοσλάβοι, είμαστε Αλβανοί, είμαστε Βούλγαροι, είμαστε Ρουμάνοι, είμαστε Έλληνες. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει για λόγους πρακτικούς, είναι την τροφή, πρέπει να μετακινούνται κτλ. Όμως
το να, να πούμε ότι αποτελούν με την έννοια μια εθνοτική ομάδα, όπως μια καθαρή εθνοτική ομάδα που είναι χρηστή, με μια κουλτούρα που έχει διαμορφώσει, ας πούμε, τελείως όμοια με τις Ιταλίες των Ρωμαίων, αυτό δεν ισχύει. Ας πούμε, έχει περάσει 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια από τότε. Επομένως, είναι βαλκανική κουλτούρα, δεν είναι ιταλική κουλτούρα, ας πούμε, τον Βλάχο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και μικτές ομάδες, ας πούμε. Μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα, τους Αρβανίτες, ας πούμε. Ναι. Που είναι πολύ πιο έντονο. Μπορεί, ας πούμε, οι Αρβανίτες να ήταν όσοι Αρβανοί στην Ελλάδα, και αυτό συζητιέται, αλλά κατόπιν διαμορφώθηκαν, ας πούμε, λόγω επιδράσεων και πολλών άλλων πραγμάτων, ας πούμε, ως Αρβανίτες. Έτσι, που δεν έχουν. Εκεί παίζεται και υπάρχει αυτό που λέγω για μια διαπραγμάτευση ανάλογα με τα συμφέροντα. Όμως, το να μιλάμε για Ρωμούς, Ιουγκοσλάβους ή Σκοπιανούς, δεν ξέρω τι, αυτό είναι σχήμα περίεργο. Σημαίνει ότι αυτοί οι ομάδες, αυτοί οι βλάχοι που πήγαν εκεί έχουν φύγει από κάτω. Δεν είναι. Αν διαβάσει τον Πόπο στο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχετε πάρει. Δεν είναι. Αυτοί οι Τσιτζάρι και άλλοι, ήδη λένε ότι εμείς έχουμε έρθει από τον Νότο. Είμαστε Ρωμούν του Νότου. Το ίδιο και οι άλλοι που έχουν πάει στα Σκοπιά. Αυτοί που έχουν πάει στο. Τώρα, αν διαβάσει για το πρόσωπο που γράψει ο Πράγμα και άλλοι. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Για το πρόσωπο, το χωριό τη Σκοπιά, για το μοναστήριο. Αυτή ήταν η ελληνικότητα τη πιο πολύ από του ελληνόφωνου, α πούμε. Ναι. Επομένω, δεν είναι ότι κατόπιν υπάρχει η θεωρία των ιστορικών ότι εντάξει, διαμορφώνεται η ταυτότητα και μπορεί να την αλλοιώσουμε, να μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τι συνθήκε που μπορούν να διαμορφωθούν κτλ. Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για μια δήλωση ομάδα, ισχύει και για μια μονόγλωση ομάδα. Εδώ θέλουν να αλλοιώσουν την ταυτότητα των Κυπρίων, α πούμε, ότι είναι Φίνικε. Οι άλλοι επισημαίνουν και των Κριτικών. Είχε πάει ο Γκόρντον, α πούμε, και κανένα καφέ και λέει ότι οι ναοί αυτοί εδώ πέρα, οι μινοϊκοί, ουσιαστικά είναι οι τριμερεί ναοί, α πούμε, του Σολομόντο. Και πολλά άλλα πράγματα. Κάνανε ένα καφέ κτλ. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να είναι μονόγλωσο και να υπάρξει προσπάθεια. Γιατί παίζεται πέρα από τη γλώσσα, υπάρχει η κουλτούρα από κάτω, υπάρχει και η φυσική εμφάνιση. Και τώρα, μια και λέμε για τη φυσική εμφάνιση, εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για την ανθρωπολογική μελέτη που ήμουν πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνολογίας και ζήτησα από τον καθηγητή, που ίσως ακούσε ότι πάρει και μια συνέντευξη, το Θαδόρ το Πίτσιο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τον έχω ακούσει. Αυτός είναι καθηγητής της βιολογίας φυσικής ανθρωπολογίας. Και έχοντας τότε, είχαμε λεφτά η εταιρεία τεχνολογίας, τη φτιάξαμε μαζί με τους άλλους συναδέλφους στην εταιρεία αυτή. Η οποία έχει κάνει και 15 τόνους, έχει και για τους λάπους μέσα και τις ανεβάκι για το περιφερειακό και διάφορα άλλα. Και του είπα να σου δώσουμε 200.000 και να αρχίσουμε να κάνουμε μια έρευνα πριν ακόμα αλλοιωθούν. Μιλάμε για το 90, αρχίσει το 90, με τους γάμους και να κατευθύνουν, να δούμε αν μπορεί να γίνει. Βέβαια, οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και οι εθνολόγοι έχουν αντιδράσει πολύ μετά τις στατιστικές και οι προεκτάσεις αυτών των πραγμάτων. Αλλά λέω, άσυνα λέει, λένε ότι είχα πάει στο Βέλγιο από την εθνολογία και την κοινωνική ανθρωπολογία, όπως πάει στην ανθρωπολογία. Πρώτη μου. Φυσικά στον χώρο, σε ποιον θέση. Και αυτό ήταν οι μετρήσεις. Δηλαδή μιλάμε για το 94-95, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τα διαβολικές ήπιες ήταν και ο Κάλεκη. Τότε που περνάει και. Και κανένα. Ναι, τι έρευνα, δεν ξέρω, καφενεία ερώτηση, τέλος πάντων. Και έχει δημοσιεύσει κάτι. Του λέω, τι βλέπεις. Λέει, αυτό που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά με τον υπηρετικό πληθυσμό. Με τον υπηρετικό πληθυσμό. Ναι. Δηλαδή, λέει ότι ποια είναι αριστερά. Υπάρχει μια βραχυκεφαλία, παρόλα αυτά, και υπάρχουν πράσινα μάτια. Στα μάτια. Ναι, πράσινα. Πράσινα και κατά. Ελάχιστα. Ναι, σαφώς λιγότερα από τα πράσινα. Σλαβο, ενώ του Μετσόβου, οι Μετσοβίτες είναι πιο γαλανομάτες. Ναι, είναι. Λοιπόν, κάτι νομίζω έχει κάτι δημοσιεύσει. Νομίζω ότι δεν είναι το συνέδριο με τον Ξηροτήρη πάνω και αυτό είναι ο μισοβλάχος. Ξηροτήρη, τον ξέρετε τον Νίκο. Τον έχω διαβάσει. Είναι ανθρωπολόγος. Είχε πει ότι ο πληθυσμός δεν ενδιαφέρει ανθρωπολογικά, φυσική ανθρωπολογική δυνάμει. Τώρα, εγώ δεν το λαμβάνω αυτό υπόψη. Αφήνω εκεί γιατί μιλάω για κουλτούρα που πονεί και για γλώσσα. Δεν διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες πυρώτες. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πλευρά σου και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει σύνταξη. Έχω καιρό να επικοινωνήσω, έχω κάποια προβλήματα και αυτό, α πούμε. Γιατί δεν είχαμε επικοινωνία τελευταία, αλλά μπορείτε να μου βρείτε. Να ψάξει στο διαδίκτυο. Σε όλο σπίτι σου έχει γράψει για την καταγωγή των προπονησίων και έχει γράψει και πολλέ μελέτε άλλε. Και ενδεχομένω να έχει δημοσιεύσει κάποια άλλα τώρα για την έρευνα αυτή που κάναμε τότε. Με δική μου πρωτοβουλία και για να δούμε τι γίνεται. Να σου φέρω και ένα παράδειγμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην ομάδα αυτή υπήρχαν και. Του Γκέγκα, του Κώστα νομίζω. Κώστα, το ξέρω. Δεν τον Κώστα, τον Γκέγκα, που έχει το λεωφορείο του Δήμου εκεί πέρα. Όχι, όχι.
Λοιπόν, η μάνα του, την οποία εγώ την ζωή, νομίζω ότι είναι μια ζωή, ήταν κουμπιάρα. Ναι. Και είχαν κάνει κάτι παιδιά, τα οποία ήταν εντελώ γραμμάτικα. Αυτή όταν φωτογράφησα εγώ, όμω αυτή δεν είχα φωτογραφεί. Ο δε Κώστα δεν ήθελε να πάει, επειδή η μάνα του ήταν εκεί, για να μην φανεί κάποια διαφορά. Μάλιστα. Επειδή αναφερόταν ω κουμπιάρι, που λένε το αρμανικό είναι πιο έντονο, ο Πάπης λέει όχι και αυτή είναι λάθη, τόσο παλιό, θα το ψάξω αυτό επιστημονικά, με ενδιαφέρει η ομάδα αυτή. Νομίζω ότι ήταν πιο πολλοί αγρότες αυτοί. Ναι, αυτό όσον αφορά την οικονομία τους. Αλλά μιλάμε τώρα και για διαφορετικά φυσικά και για κουλτούρα διαφορετική. Όχι εντελώς διαφορετική από τους Πάπους, αλλά δηλαδή οι φορεσίες τους δεν ήταν ακριβώς ίδιες, ας πούμε. Δηλαδή είχαν κάποια σύμβολα τα οποία εμείς τα μελετάμε, τα οποία δεν είχαν σχέση με τα βλάχικα σύμβολα. Έχω δουλέψει τα βλάχικα σύμβολα πάρα πολύ. Έχω γράψει και άλλες μελέτες, ας πούμε, και στις Σέρες και το κάνει το χορό, και έχω γράψει για το χορό πάνω στο Κογόνι, για τον Δράκοντα, για την Γκλίτσα, για αυτά τα πράγματα. Δεν φαίνονταν τόσο βλάχικα. Δηλαδή ήταν ένα υβρίδιο, να το πούμε έτσι, μια ανάμιξη, εντονότερο όμως το αλβανικό. Γιατί όταν έκανε και τη συνεντεύξη για τη γλώσσα, έκανε ένα λεξιλόγιο, δεν έχει ενδιαφέρον και το νόμο. Και ρωτούσε τους γέροντες και έλεγα, α, αυτή τη λέξη, α, μου λέει αυτή τη λέξη μπουλιά. Ήταν αλβανική όμως. Μάλιστα. Ναι, εκεί παίζεται κάτι. Αυτό. Με τις δουλειάς. Αυτοί μπορεί να σου λένε ότι εμείς είμαστε Αλβανοί. Μπορεί να, περισσότερο να λένε ότι είμαστε Αλβανοί, γιατί το λένε και στο Ζιώκα, το ξέρετε, στο Βασιλικό. Ζιώκα. Και δηλώσουν και εγώ Αλβανό. Εντάξει, τώρα κάνω πλάκα σου. Το Ζιώκα είναι καθαρό βλαχικό όνομα. Δεν είναι. Δεν είναι βλαχικό όνομα. Είναι αλβανικό. Δεν το γνώριζα, με συγχωρείτε. Νόμιζα επειδή ξέρω πράγματα. Δεν έχει σημασία τα ονόματα. Γιατί σου λέω ότι μελετώντας και τις διάφορες φυλές, ας πούμε, τις αρχαιότητες, αλλά και βρίσκουμε κάποια ονόματα και λέμε «Α, είναι ελληνικά τα ονόματα, είναι Έλληνες» ή είναι, ξέρω εγώ, φρυγικά τα ονόματα, είναι φίλοι. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Γιατί πάρα πολλοί Κρέκοι έχουν βλάχικα ονόματα ή αλβανικά, αλλά και πάρα πολλοί Αλβανοί έχουν βλάχικα ή βλάχικα αλβανικά. Αυτό δεν προϋποθέτει ότι αυτοί μιλάνε και την ανάλογη γλώσσα. Αυτά, γιατί το όνομα και το τοπονύμιο έχουν μια ιστορική διάσταση, η οποία δεν έχει γλώσσα. Η γλώσσα, ας πούμε, είτε μιλάς είτε δεν μιλάς. Η κουλτούρα την έχεις ή δεν την έχεις. Το τι γινόταν πιο παλιά, που λέει ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν εξελινισμένοι βλάχοι. Ωραία, τι σημαίνει εξελινισμένος. Άσε για να πατρεύονται με Γκρέκους και γίνανε Έλληνες. Πώς, μάθανε τη γλώσσα μόνο. Την ελληνική, επειδή πηγαίνανε στη Στεριά κτλ. Ήσαν, ας πούμε, μια εξωτερική κουλτούρα. Γιατί εγώ πιο πολύ ασχολούμαι με την κουλτούρα. Τα έθιμα των βλάχων, των αγαπητών που δουλέψει, έχουν πιο πολύ με τα έθιμα των Γκρέκων, να πούμε, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, από τη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο. Όχι στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο είναι διαφορετικά τελείως. Ναι, η Ήπειρος έχει με Θεσσαλία πιο πολύ. Ναι. Γι' αυτό. Αλλά έχουν μεγαλύτερο μετά από τη Στερεά, από τη Βρούμενη. Και έχουν και με την Πελοπόννησο περισσότερο. Δεν ξέρω τι. Και τη Μάνη. Η Μάνη. Εγώ όταν έκανα την ημερή για του Βλάχου, έκανα μια σύγκριση με τη διατριβή μου για τη Μάνη. Η εξωγαμία γενών, του Μιλιέτ που λέμε, δεν υπάρχει παρά μόνο στους Μανιάδες και στους Βλάχους, στους Αλβανιτόπουλους. Δεν υπάρχει άλλο. Η Βεντέτα, όπως είναι έτσι, υπάρχει στην Κρήτη, αλλά εμείς κάνουμε μια διάκριση της μιας Βεντέτας από την άλλη. Η Βεντέτα στην Κρήτη λέγεται απλή, σκοτώνει στον πρώτο ή δεύτερο ξάδερφο, το πολύ, ας πούμε, ενώ στη Μάνη είναι γκάσια και μπορεί να φτάσει αν έχει το ίδιο επώνυμο. Δηλαδή, ύστερα το ημερολόγιο το Μανιάτικο έχει οκτασύλλαβο. Παρήχηση του Ι, το Ο και τα λοιπά στο τέλος. Όπως τα ρεμενικά. Όπως τα, όχι το ρεμενικό. Το ρεμενικό. Το βλάχικο, ναι. Το ρεμενικό. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν έχει πεντασύλλαβο, η Μάνη δεν είναι, μόνο στην εξωμάνη. Πάμε πολύ πίσω, πάμε πολύ πίσω. Είναι το 10ο αιώνα αυτά. Πάμε πολύ πίσω. Το 10ο αιώνα. Μάλιστα.